Είναι η πρόταση να γίνεται η διαλογή για τη μετεγκατάσταση στη Τουρκία και να σταματήσουν οι ροές από τα παράλια της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να ελεγχθούν οι ροές. Αυτό πηγαίνουμε να το συζητήσουμε εθνικά σαν χώρα και συγχρόνως όμως είμαστε και διαμεσολαβητές στην προσπάθεια πια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που απεδέχθη αυτή μας τη θέση και στην τελευταία σύνοδο, στη σύνοδο της Βαλέτας, έγινε και η κυρία στη θέση. Θα υπάρξουν πιέσεις προς την Τουρκία. Εγώ όταν μιλάω για πιέσεις προς την Τουρκία, μιλάω για κίνητρα προς την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει με χερσαίες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της. Όχι, θα την εγκρίνει, λέω, θα πει το ναι. Σε κάτι η Ελλάδα, σας απαντώ, η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες που έχει διατηρήσει το προνόμιο σε όλη τη διάρκεια ανεξάρτητα κυβερνήσεων να συνομιλεί και με το Ισραήλ και με αραβικές χώρες. Να συνομιλεί και με το ΝΑΤΟ και να είναι ένα καλό μέλος του ΝΑΤΟ και να βοηθάει τη συμμαχία εκεί που χρειάζεται και παράλληλα να μπορεί να συνομιλεί και με τη Ρωσία. Είναι πολυτιμότερος ο ρόλος της Ελλάδος ως εγγυητής στην ευρύτερη περιοχή παρά ως μέρος αυτού του πολέμου. Η Ελλάδα άλλο ρόλο πρέπει να παίξει, ένα ρόλο ειρήνης, σταθερότητας και δημοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή και αποκλείω ευθύς εξ αρχής σε σχέδια θα λέγα νέα στρατιωτικών επεμβάσεων συμμετοχή της Ελλάδας. Το αποκλείεται. Ναι. Αποκλείω με την έννοια της θέλησης. Εγώ δεν θέλω να γίνει αυτό. Μπορεί να αναγκαστούμε να το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μας αναγκάσει.